Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Μηχανικών, χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο. Λάβαμε την αγωνιστική απόφαση να κατέβουμε και εμείς στον δρόμο, μέσα από τη μαζικότερη γενική συνέλευση σε όλη την πόλη, την πιο μαζική των τελευταίων ετών. Δώσαμε μαχητική απάντηση στην κυβέρνηση και στη φωνή της στα πανεπιστήμια, διδάπνου του Φουκού, πως όχι μόνο δεν είμαστε μειοψηφία, αλλά είμαστε η πραγματική πλειοψηφία μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ακούμε από τη στιγμή που έχει ανοίξει η κουβέντα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η κυβέρνηση μας μιλάει με οικονομικούς όρους για την ανώτατη εκπαίδευση. Πόσο θα ανέβει το ΑΕΠ, να μείνουν τα χρήματα στη χώρα, να έρθουν επενδυτές και άλλα πολλά. Δεν μιλάνε όμως για τους ταξικούς φραγμούς που εντείνονται. Γιατί όποιος έχει λεφτά και πληρώνει, θα μπορεί να πάρει πτυχίο. Ενώ όποιος δεν έχει, δεν θα πάρει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό που εξαγγέλει η κυβέρνηση και βαδίζει στον ίδιο δρόμο με όσους έχουν κυβερνήσει και κυβερνούν τη χώρα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν οδηγήσει τη σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο μεν, αλλά εμπορευματοποιημένο και δήθεν δωρεάν, δήθεν δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί δεν θέλουν να μας εξασφαλίσουν το πανεπιστήμιο που έχουμε πραγματικά ανάγκη, ενώ εμείς συζητάμε την ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Αγωνίστριες, εμείς οι μαθητές για άλλη μια φορά στους δρόμους, μαζί με τους φοιτητές, εκπαιδευτικούς και τους γονείς μας, για να δηλώσουμε ότι τα σχέδια της κυβέρνησης για το μέλλον μας δεν θα περάσουν, δεν θα τα αποδεχτούμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να κάνει την αδικία νόμο με την ίδρυση πανάκριβων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι πολλοί να δίνουμε όλο και πιο πολλές εξετάσεις για να σπουδάσουμε και οι λίγοι που το σηκώνει η τσέπη τους να έχουν πρόσβαση στα ΕΕ χωρίς εξετάσεις. Κάποιοι λίγοι να αγοράζουν σπουδές, πτυχίο και μέλλον και χιλιάδες να παλεύουμε σε σχολεία με έλλειψεις και προβλήματα για να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Είναι άδικο, δεν θα περάσει. Θέλω να φέρω το Εθνικό Απολυτήριο που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση. Σημαίνει ότι θα δίνουμε πανελληνικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ηλικίου σε όλα τα μαθήματα. Για την πρόσβαση στα δημόσια ΕΕ θα μετρά ο βαθμός των μαθημάτων κάθε τάξης, ακόμα και των θρησκευτικών. Πόσα φροντιστήρια θα κάνουμε για να πάρουμε απλά ένα πολιτήριο, με τι λεφτά? Αν τώρα δεν παίρνουμε ανάσα με 4 μαθήματα στη ΓΑΜΑ ηλικίου, τι θα κάνουμε με το Εθνικό Πολιτήριο? Ούτε να το σκέφτεστε. Τα ιδιωτικά ΕΕ δεν είναι επιλογή. Κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ που οι γονείς μας δεν τα έχουν. Επιλογή για να σπουδάζουμε περισσότεροι είναι να καταργηθεί ΕΔΕ, η Τράπεζα Θεμάτων, να γίνεται στέγαση και σύντηση στους φοιτητές. Αλλά στα Υπουργεία Παιδεία δεν τους νοιάζει να έχουν επιλογές, να ανακαλύψουμε τις κλίσεις μας και να έχουμε μέλλον. Τους νοιάζει να δίνουν όλα τα λεφτά για τα κέρδη των λίγων. Νέος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χαιρετίζει το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στο οποίο και συμμετέχει με εξάωρη στάση εργασίας και απόφαση της θεσινής του Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που προαναγγέλνουν την παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος επιδιώκουν να θεμελιώσουν ένα καθεστώς πλήρους ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε συνέχεια όσων προηγούμενων νόμων και πλαισίων είχαν δρομολογήσει την προοπτική αυτή. Η ελληνική κοινωνία, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, η ίδια η εξέλιξη των επιστημών και των τεχνών στη χώρα μας δεν έχει να ωφεληθεί σε τίποτα από την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Αντιθέτως, οι κοινωνικοί φραγμοί χειροποιούνται, τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών μετατρέπονται σε προσόντα χωρίς αντίκρισμα και διάρκεια. Τα ελληνικά ΑΕΗ στενάζουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, ενώ από την άλλη η απελευθέρωση των πανεπιστημίων θα σημάνει νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, θα εντείνει το κλίμα εκφοβισμού, τη συρρήκνωση των μισθών, την κατηγοριοποίηση των ΑΕΗ.